Buongiorno e benvenuti a questa nuova. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet. Ταξιδεύουμε στη Βαρκελόνη για να μάθουμε πώς αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή στρέφονται προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ο David Fod, ο διευθυντής του Οργανισμού Τουρισμού της Καταλωνίας, είναι μαζί μας. David, τι είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ποιες είναι οι ευκαιρίες που δίνονται σε επιχειρήσεις? Εάν ο τουρισμός δεν γίνει βιώσιμος, δεν θα έχει κανένα μέλλον. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων τους. Τα νούμερα το αποδεικνύουν. Μπορεί να έρχονται λιγότεροι τουρίστες στη χώρα μας, αλλά αυτοί που έρχονται εξοδεύουν περισσότερα χρήματα στο συγκεκριμένο τομέα. Το ευχαριστούμε, David. Πάμε να δούμε μια συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στη Βαρκελόνη. Στην Καταλωνία δραστηριοποιείται η Travel Ecology. Είναι μια μικρή εταιρεία που προσφέρει εναλλακτικές τουριστικές διαδρομές. Ανήκει στο δίκτυο Wildsea, ένα πανευρωπαϊκό project που ενισχύει τον πράσινο τουρισμό. Προσφέρει πάνω από 20 τέτοιους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι ταξιδιώτες που επέλεξαν τον οικοτουρισμό είναι σε γενικές γραμμές πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για να απολαύσουν δραστηριότητες όπως αυτή που βιώσαμε στη Γαλέτα Καρία. Αυτό προσφέρει στον τουριστικό τομέα περισσότερα έσοδα στην περιοχή. Οι τουριστικές εταιρείες μπορούν να προσλάβουν πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες με σταδιοδρομία και γνώσεις, εκτός από την εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν στους τουρίστες. Το ευρωπαϊκό δίκτυο Wildsea στοχεύει να ενισχύσει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία τους πολυεθνικούς γίγαντες της τουριστικής βιομηχανίας. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να μειώσει τις τουριστικές ροές. Εργαζόμαστε πάνω σε 4 διαφορετικά κομβικά ζητήματα. Σε έναν διαφορετικό τύπο τουρισμού, σε έναν τουρισμό που μπορεί να επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα, σε έναν τουρισμό που μπορεί να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε έναν τουρισμό που μπορεί να φέρει περισσότερα κέρδη στον τομέα. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής πρέπει να καλύπτει το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των τουριστών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα έχουμε 2,7% λιγότερους τουρίστες, αλλά θα έχουμε 7% περισσότερα τουριστικά έσοδα. Και αυτό που κερδίζουμε από το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι θα έχουμε περισσότερους επιχειρηματίες, περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προσφέρουν υπηρεσίες σε τουρίστες, αλλά και σε όλους τους τομείς. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε περισσότερους πόρους και θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα της χώρας. Σε ευχαριστούμε, David. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα κοινωνικά μας δίκτυα και στην ιστοσελίδα του Business Planet.